Συνάντηση με βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού και Δημοκρατικού Κόμματος πραγματοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον θέμα της οπλοκατοχής, το οποίο έχει προκαλέσει οξύες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της δεύτερης τροποποίησης του Συντάγματος. Πολλοί από εσάς είναι. Είμαι μεγάλος υποστηρικτής της Εθνικής Ένωσης Όπλων. Γευμάτισα μαζί τους και τους είπα ότι είναι η στιγμή να σταματήσουμε αυτή την ανοησία. Την ίδια ώρα, μαθητές και καθηγητές επέστρεψαν στις αίθουσες του Λυκείου στο Πάρκλαντ της Φλόριντας, όπου ένοπλος πρώην μαθητής του σχολείου άνοιξε πυρ και σκότωσε 17 ανθρώπους. Είναι καλό ότι επιστρέψαμε. Χαίρομαι που αυτό που συνέβη μας έφερε κοντά από το να μας χώριζε. Η δασκάλα μου διάβαζε τον κατάλογο με τους μαθητές και από συνήθεια είπε το όνομα του Λουκ. Τότε όλοι ξεσπάσαμε σε κλάματα γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι πλέον κοντά μας. Προσπαθούμε να επαναφέρουμε την αίσθηση της κανονικότητας όπως πριν. Στο τέλος, η ζωή συνεχίζεται. Στον απόϊχο της αιματοχυσίας στο Parkland, η αλυσίδα καταστημάτων Walmart αποφάσισε ότι θα αυξήσει το όριο ηλικίας των αγοραστών όπλων στα 21 έτη. Και η Dick's Sporting Goods ανακοίνωσε πως δεν θα πουλάει πλέον ημιαυτόματα όπλα εφόδου.